Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα. Είναι εκπομπή Newsroom από το Omnia TV. Και απόψε με την αναμενόμενη καθυστέρησή μας. Την εθιμοτυπική καθυστέρηση θα έλεγα. Σταθερή και είναι ίσως από τα πιο σταθερά πράγματα στο Omnia TV. Ναι. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις έτσι πως τις συνδιαμορφώσαμε μαζί. Συνδιαμορφώσαμε μαζί. Ναι. Πρέπει να με κράζεις και την διάρκεια της εκπομπής. Όχι μόνο για το πουλάκι, έτσι. Ναι. No comment. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Ηράκλειο, όπου συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχή ημέρα. Έκλεισαν εκεί. Η δράση έλαβε χώρα την Πέμπτη, την Παρασκευή όπως και τη Δευτέρα, σε αντίδραση για την ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Η Τράπεζα της Ελλάδος, το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως είπαμε. Ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου ανέφερε ότι δημιουργούνται προβλήματα με την τροφοδοσία των τραπεζών, πόσο σημαντικότερο αποτέλεσμα έχουν την καθυστέρηση καταβολής επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις. Αν οι κινητοποιήσεις αυτού του είδους συνεχιστούν, θα γονατίσει η αγορά, ανέφερε. Η ένταξε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι απειλή ή υπόσχεση. Πάντως αυτός είναι ο σκοπός των ανθρώπων που έχουν προβεί μαζικά σε αυτή την ενέργεια εδώ και από την, μετά το τέλος, ας πούμε, της συγκέντρωσης της Τετάρτης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του απεργιακού συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο. Αν δείτε και τα σχετικά άρθρα που προστάζουν και ντόπιοι εκεί από το Ηράκλειο και πληροφορούν, η απόφαση για αυτή τη δράση παίρνεται στις συνελεύσεις που γίνονται, στις οποίες συμμετέχουν βέβαια και κάποιοι κλασικοί, ας πούμε, κινηματικοί, δηλαδή και μη κινηματικοί, και κάποιοι εργατοπαντέρες και κάποιοι έτσι, συνδικαλιστές, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά παρόλα αυτά συμμετέχει και πάρα πολλής κόσμος, ο οποίος δεν έχει καμιά διάθεση να εγκαταλείψει τον αγώνα απλώς και μόνο επειδή ήγεσαι, προκήρυξε μία 48-ωρη απεργία όλοι και όλοι και ένα συλλαλητήριο στο Σύνταγμα μετά τα αυτά για την ψήφιση του προηγούμενου. Και κάτι πολύ δυναμικό θα το αναφέρουμε, έτσι. Ποιο ήταν το πολύ δυναμικό? Η τριώρη στάση εργασίας. Γάμα, το είχαμε αφήσει για το τέλος αυτό, ήταν η τελευταία είδηση. Θα το αναφέρουμε πιο αναλυτικά, θα το σχολιάσουμε πιο αναλυτικά. Το αναφέραμε ήδη δηλαδή. Το σχολιάζουμε, δηλαδή είναι τόσο. Και πάμε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει μείνει έτσι λίγο στη σκοτεινή πλευρά της επικαιρότητας. Ίσως επειδή καθυστέρησε λίγο η σχετική ενημέρωση. Δεν καθυστέρησε η ενημέρωση, η ενημέρωση βγήκε την ίδια ημέρα, αν θυμάσαι. Έτσι, περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή. Για να φτάσει στα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης έκανε 3 μέρες το θέμα. Ναι, ναι. Και έπρεπε να βγουν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που λένε και οι δημοσιογράφοι ως κλισέ. Λοιπόν, να πούμε λίγο 5 πράγματα πάνω σε αυτό. Πρόκειται για έναν 29χρονο Αιγύπτιο που δέχτηκε το βασανισμό του αφεντικού του, του 59χρονου αφεντικού του, στην Σαλαμίνα. Θα δούμε και ένα σχετικό βίντεο όπου αναφέρουν έτσι πιο αναλυτικά τι έγινε, επιγραμματικά. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάνω του 12.000 ευρώ, όπως ανέφερε, τα οποία ήταν χρήματα των συμπατριωτών του, τα οποία τα είχε μαζί του γιατί ως μη νόμιμοι μετανάστες δεν είχαν τη δυνατότητα Έχοντας προσωπικά δουλέψει με μετανάστες στη δεκαετία του 90, τότε Αλβανούς μετανάστες ήταν η συντριπτική πλειοψηφία, ας πούμε. Είναι, να πω ότι είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική. Πολλοί να εμπιστεύονται τα χρήματα τους σε έναν, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να τα στείλει κάπως, χωρίς να τους πιάσουν ή χωρίς να τους σταματήσουν κάπου για έλεγχο κτλ. Τέλος πάντων, το αφεντικό του μαζί με το γιο του το επιτέθηκαν, του έκλεψαν τα χρήματα, 12.000 ευρώ. Το ξυλοφόρτωσαν, τον αλυσόδεσαν, με ένα βάν το μετέφεραν σε ένα στάβλο στη βίλα τους στην Σαλαμίνα. Στα αμπελάκια, ναι. Πρόκειται για τον Γιώργο Σγούρδα.
Ζουγούρδας. Ναι. Γιώργος Γούρδας. Ο κύριος είναι πρώην υποψήφιος. Είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος. Και πρώην και αντιδήμαρχος του Δήμου Αμπελακίων. Με ένα συνδυασμό που υποστηριζόταν από την Νέα Δημοκρατία. Ό,τι σε έκπληξες. Ναι, ναι. Δεν το περιμένει αυτό κάποιος από έναν Νέο Δημοκράτη. Όχι. Δηλαδή, άμα το. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος κατάφερε να φύγει από μόνος του. Έπειτα. Όσοι τον είδαν, όσοι τον αντίκρισαν, ειδοποίησαν την αστυνομία, έκοψαν την αλυσίδα με κάποιο κόφτη, τέλος πάντων. Έπειτα παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα το αφεντικό του, αφού είχε ξεκινήσει αυτοφόρο διαδικασία ούτως ή άλλως. Ναι, τον ψάχνανε τέλος πάντων και ναι. Παρουσιάστηκε ο ίδιος. Και είπε φυσιολογικά ότι με έκλεψε και γι' αυτό το λόγο έκανα αυτό και αυτό. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό. Ισχυρίστηκε ότι τον έκλεψε μάλιστα. Ωστόσο δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Αφού του έκλεψε 12.000 ευρώ, του επέστρεψε τα 9.000 ευρώ στο αστυνομικό τμήμα. Υπέγραψε δηλαδή ο ίδιος ότι παρέλαβε τα 9.000 ευρώ. Και ο ίδιος είπε ότι τα 3.000 ευρώ τα χρησιμοποίησε για να πληρώσει τα ενίκια του σπιτιού του που χρωστούσε. Θα το δούμε και στο βίντεο. Όπως αναφέρεται. Να το δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πλατιάζουμε εμείς με λεπτομέρειες. Να βγάλω. 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 كان عايزين اسرائيل يقتلونا عشان خاطر اول حاجه كانوا بيفكروا فيها ان هم يدوروا على الفلوس اللي معايا وبعد كده لما رحت الاسراف بداوا يهددونا بموت وكده وتعذيب وضرب لدرجه ان الراجل والناس اللي كانت معاه بيقولوا لي انت هتموت هنا وهنتفنك كده هنلفك في الولايه ديت وهنتفنك بره والولد مرتين دخل ابن الراجل هددني بيقول لي أبويا عنده بندوية وأي طخة وكان عصب وبيشتم على طول وبيهين على طول بس أنا كنت بستحمل أنا هسيب الشغل مش هلاقي شغل تاني فبالتالي كنت بستحمل لو هو عمل كده في أي واحد يوناني أو مثلا مصري عمل كده في واحد يوناني هل اليونان هتسكت مثلا أو مثلا الدولة اللي اتعمل فيها المشكلة دي هتسيب الجاني هو اللي يبقى بره والمجني عليه متلقح في المستشفيات وبالبعد اليمين والشمال كنت خايف من غير ورق طبعا كنت بمشي بروح الشغل بعجله وباجي بعجله وكنت بمشي بالدائره يعني بحاول ان انا اكون بعيد عن العيون بتاعت الشرطه وبعيد عن الناس وكده حاسس بتعب بجنبي ودايخ على طول ورجليه تعبانه ودراعي Ζαλίζεται και πονάει αρκετά στο πλευρό του. Το σκηνικό ξεκίνησε από τις 11 το πρωί του Σαββάτου, του προπερασμένου Σαββάτου, ενώ ήταν ο Βαλίτ στο φούρνο και ήρθε η ώρα να φύγει. Και λέει στο αφεντικό του: εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να φύγω ή να πάω στο σπίτι μου. Το αφεντικό του λέει: πόσο καιρό έχεις να πληρωθείς? Και του λέει ο Βαλίτ: περίπου 2 μήνες. Και του λέει: οκ, ήρθε η ώρα να πληρωθείς σήμερα. Φωνάζει το αφεντικό το γιο του, το Μάνι, και του λέει, έλεγε γιατί ο Βαλίτ έχει 2 μήνες να πληρωθεί και πρέπει να τον πληρώσουμε σήμερα. Ναι. Ήθελε να πάει να σχολάσει, ήταν Μάλιστα. η ώρα να σχολάσει του Σαββάτου. Ναι. Ήρθε το αφεντικό, ενώ ο Βαλίτ καθόταν σε ένα τραπεζάκι και περίμενε το αφεντικό να έρθει να τον πληρώσει. Και ήρθε το αφεντικό και λέει, θέλεις να πληρωθείς, και άρχισε να τον βρίζει. Άρχισε να του δίνει μπουνιές στο πρόσωπο, να τον κλωτσάει. Και άρχισε να του βρίζει. Το θέμα που έγινε όλο το σκηνικό είναι ότι ο Βαλίτ δεν άντεξε το αφεντικό του να βρίζει τη θρησκεία του. Επειδή είναι άθεος άνθρωπος, έβριζε τη θρησκεία του, έβριζε τον ίδιο τον Βαλίτ και ο Βαλίτ εκνευρίστηκε και ξεκίνησε μπουνιές μεταξύ με το γιο του Φούρναρη. Αυτή ήταν η αρχή του σκηνικού. Ο Φούρναρης δεν είναι καλά, είναι μάλλον ανώμαλος άνθρωπος, δεν ξέρω τι έχει. Ναι. Έτσι είπε ότι πήγε να τον κλέψει. Ο Βαλίτ είχε μαζί του 12.000 ευρώ, τα οποία είναι και δικά του και άλλων συμπατριών Αιγύπτιων που μείνουν στη Σαλαμίνα, αλλά επειδή εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν άδειες παραμονές, δεν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμούς στις τράπεζες και είναι ο μόνος ο Βαλίτ εμπιστευτικός άνθρωπος εκεί στη παρέα. Και είναι ο μόνος που έχει μια σταθερή δουλειά με ένα σταθερό ωράριο και τα κράταγε τα λεφτά μαζί του γιατί πριν μια εβδομάδα κάηκε το γενικό ρεύμα στο σπίτι. Οπότε φοβηθήκαν όλοι και αφήσαν τα λεφτά με τον Βαλίτ. Του τα έκλεψε
Και όταν έγινε η μήνυση, πήγε και το αφεντικό στο ΑΤΑΦ Σαλαμίνας. Ναι. Έγινε η επιστροφή 9.000 ευρώ, τα οποία υπόγραψε ο Λίτου, τα πήρε. Και όταν του είπε ο αστυνομικός πού είναι τα υπόλοιπα χρήματα, του λέει συγγνώμη, επειδή δεν έχω πληρώσει το ενίκιο μου εδώ και κάποιους μήνες και πλήρωσα το ενίκιο. Είναι επιστοποιημένα, γραμμένα στην αστυνομία. Δηλαδή λέτε ότι ο Φούρναρης και ο γιος του δίραν τον άνθρωπο αυτό που τον βλέπουμε για να τον κλέψουν τα λεφτά. Τον βασανίσανε σε ένα στάβλο. Ναι. Τον βασανίζανε 18 ώρες, προσπαθήσαν να βιάσουν τον άνθρωπο, κάνανε ένα παρτάκι 4 ατόμων, πίνανε αλκοόλ, μπύρες, τσιγάρα, γελάγαν πάνω από το παιδί εδώ που βλέπετε. Ο Φούρναρος, ο γιος του, ένας Αλβανός και ένας άλλος φίλος του Φούρναρη. Τίποτα, ότι θα σε αποτελειώσουμε, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε θάψουμε εδώ που είσαι, θα σε δέσουμε όπως δένετε εσείς τις γκαμίλες στην Αίγυπτο. Και του έβριζε συνέχεια την θρησκεία, έβριζε τον ίδιο. Τα έχει παραδεχτεί ο Φούρναρης ότι πήρε τα λεφτά και ότι του τα πήρε. Παραδέχτηκε, παραδεχτήκαν και οι τέσσερις ότι του κάνανε αυτό το βασανισμό, κάνανε αυτό το πάρτι πάνω από αυτό το παιδί. Η μητέρα του εχθές δυστυχώς, μόλις είδε την εικόνα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική. Ο Βαλίδ δεν ξέρει τι να κάνει, έτσι όπως είναι. Από ό,τι λέει ότι ξέχασα. Βέβαια, κινδυνεύει με απέλαση. Το οποίο το δικαίωμά του σαν άνθρωπος που είναι θύμα βασανιστήριο, το λιγότερο που μπορεί να του γίνει είναι να επιστραφεί το δίκαιο του και να του βγει μια άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Είναι το λιγότερο που καλά, μπορεί να μπορεί ζητήσει. Καλά, δεν μπορεί να τον διώξουν όσο είναι σε αυτή την κατάσταση. Μπορούνε, αφού το μαγαζί έχει κλείσει με άδεια από το Υπουργείο Εργασίας και αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά. Το φούρνο έκλεισε, αλλά το αφεντικό το άνοιξε. Ο Φούρναρης κρατήθηκε για μία μέρα, για μία νύχτα στο Κορυδαλό με απόφαση εισαγγελέα. Είχαν διαφορές μεταξύ ανακριτή εισαγγελέα. Ο ανακριτής δεν ήθελε να τον κρατήσουν μέσα προφύλαξη. Ο εισαγγελέας ήθελε και έγινε αυτή η διαφορά. Πλήρωσε λεφτά ο Φούρναρης και τον αφήσανε ελεύθερο μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Γύρισε και βγήκε. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάσαμε προχθές, ότι το φούρνο έχει κλείσει με εντολή από το Υπουργείο Εργασίας. Τα παιδιά στη Σαλαμίνα περάσανε χθες από το φούρνο. Έχουμε και φωτογραφίες ότι είναι ανοιχτό το φούρνο στη Σαλαμίνα και δουλεύει κανονικότατα. Δεν μπορεί να περπατήσει, ζαλίζεται, πέφτει, ουρίζει αίμα. Το παιδί δεν είναι καθόλου καλά. Ναι, προφανώς. Έχει... Ναι, είναι πάρα πολύ χάλια και το μόνο που ζητάει από την Ελλάδα είναι να το επιστραφεί η δικαιοσύνη του, να του γίνει μια παραμονή. Να μην φύγει. Και θέλει να πάει να δει τα δύο του κοριτσάκια που είναι 4 και 2 χρονών. Να δει τη μητέρα του που είναι στην εντατική και φοβάται μη πεθάνει. Ωραία. Είναι αλήθεια αυτά που λέει η κυρία. Στο αστυνομικό τμήμα έγινε επιστροφή των χρημάτων 9.000 ευρώ. Και όταν ρωτήσαν για ποιο λόγο δεν είναι όλα τα 12 χιλιάρικα, τους είπε ότι πλήρωσε το ενίκιο. Ότι πλήρωσε το ενίκιο. Είναι γελίο. Δηλαδή, έλεγε στο Βαλίδ ότι εσύ μου έκλεψε 150 ευρώ, ο οποίος είχε πάνω του 12.000 ευρώ. Ναι, αλλά εμείς ρωτάμε, η δικαιοσύνη λέει ότι το θύμα να κρατήθηκε 4 νύχτες στο ΑΤΑΦ Σαλαμίνας και μία νύχτα στο Αλλοδαπών Πέτρου Ράλης και ο βασανιστής. Ο βασανιστής να είναι έξω και να κυκλοφορεί πολύ άνετα και αυτός και οι τρεις άλλοι μαζί του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, αυτή είναι η ανθρωπότητα. Είμαστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα που πρώτα απ' όλα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πού είναι τα ανθρώπινα του Βαλίδ, πού είναι τα δικαιώματα του Βαλίδ. Λοιπόν, είδαμε κάποιες δηλώσεις που έγιναν σχετικά στο Μέγκα και στον Αλφα. Δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή. Για άλλη μια φορά που κατάφερε να κρατήσει το θύμα του. 4 ημέρες κράτησαν τον άνθρωπο μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τον ένοχο. Ο ένας από τους 4 βασανιστές έμεινε μία μέρα στο τμήμα. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ και έχει να κάνει και με την επόμενη είδηση. Συγγνώμη, ασκήθηκαν διώξεις κατά των υπολείπων του γιου, του φίλου του γιου, τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση σχετικά. Έχει, ωστόσο, φαίνεται εδώ και ο κύριος Σγούρδας. Είπαμε, ο πρώην αντιδήμαρχος και ναι. Ο γιος του, από ό,τι μαθαίνω, ο Μάνης Σγούρδας, υπάρχουν πληροφορίες ότι σχετίζεται με την Χρυσή Αυγή. Τι εντύπωση είναι. Το μήνυμα θα πέσει, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, αυτά σχετικά. Θα το... σχόλια, ναι, δηλαδή. Ναι, και θα πάμε λίγο στην επόμενη είδηση. Όχι, συγγνώμη, και ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι δεν τον κράτησε η δικαιοσύνη, τον κράτησε η αστυνομία. Έτσι, έχει μια διαφορά, δηλαδή δεν το αποφάσισε δικαστικός.
να κρατηθεί ή όχι, το αποφάσισε, το έκανε η αστυνομία. Ωστόσο, το ίδιο δεν συνέβη για τους 15 αντιφασίστες, οι οποίοι κοπάνησαν δύο Ναζί που πέτυχαν να σπάνε καταστήματα μεταναστών. Παρέμεινε στη Γαδά, αν θυμάμαι καλά, για 5 μέρες. Δεχόντουσαν βασανιστήρια. Από τη νύχτα της Κυριακής μέχρι, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής της επόμενης. Ναι, κρατήθηκαν, δέχτηκαν βασανιστήρια, απειλές κτλ. Η υπόθεση έγινε διεθνής, όπως θυμάστε, με, αυτή τη φοβερή ιστορία μεταξύ Guardian και Νίκου Δένδια. Όπου ξεφτυλίστηκε φυσικά ο Δένδιας. Και εξακολουθεί να ξεφτυλίσει. Και εξακολουθεί να ξεφτυλίσει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ξεφτυλίστηκε και παρουσίασαν απλώς μία είδηση, κάποιοι δημοσιογράφοι απολύθηκαν, να το αναφέρουμε και αυτό. Και να αναφερθούμε λίγο στην αντιφασιστική μονοπορία που έχει ανακοινωθεί, η επόμενη αντιφασιστική μονοπορία θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου. Και πιο συγκεκριμένα η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα της 5ης στην πύλη του Πολυτεχνείου, στην οδό του Γνάρη. Φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτό έτσι παράλληλα με τα... θα έχουν ξεκινήσει και οι εορτασμοί. Ναι, γιατί είναι το τρίμερο του Πολυτεχνείου, είναι 15, 16, γιατί... 17. Ναι, ναι. Για τη γιορτή του Πολυτεχνείου οπότε. Ακριβώς. Όπως είπαμε, 5η 15 Νοεμβρίου στην οδό Στουρνάρη, στην πλαϊνή πύλη δηλαδή του Πολυτεχνείου. Και βέβαια αυτό, ο σκοπός της μοτοπορίας, όπως δηλώνεται από το κάλεσμα, από τους διοργανωτές, από το κάλεσμα τέλος πάντων, είναι αφενός σε αλληλεγγύη προς τους 15 που διώκονται, που έχουν ακόμα κατηγορίες να αντιμετωπίσουν στο δικαστήριο, και αφετέρου ως έκφραση της βούλησης του κόσμου, του κινήματος, να μην κάνει πίσω τη στιγμή που εντείνονται και οι αγριότητες αλλά και η πολιτική κάλυψη προς αυτές. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ανεργία, έχει να κάνει με την ανεργία, η οποία είχε, να θυμίσουμε ότι είχαμε βγει τα στοιχεία της Ελστάτ πριν από λίγες μέρες, που έβγαζαν την επίσημη ανεργία, την καταγεγραμμένη, στο 24%. Λοιπόν, σε συνέντευξή του στο κόκκινο, ο επιστημονικός διευθυντής της ΙΝΕ ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας, ναι, της ΓΕΣΕ, ναι, ναι, ανέφερε τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου για την ύφεση και την ανεργία που αναμένεται να αγγίξει το 34-35% το 2013. Αυτή είναι η εκτίμηση για την πραγματική ανεργία, έτσι, όχι την καταγεγραμμένη, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πραγματικής ανεργίας και καταγεγραμμένης. Καταγεγραμμένη είναι αυτός που δηλώνεται ως άνεργος και δεν είναι όλοι οι άνεργοι καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Λοιπόν, η ανεπίσημη ανεργία, όπως είπαμε, θα αναμένεται να φτάσει στο 34-35%, με την καταγεγραμμένη στο 29%. Μιλάμε για 1.750.000 ανθρώπους χωρίς δουλειά. Εξέλιξη που υπονομεύει φυσικά την οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα των μέτρων λιτότητας. Υποτίθεται ότι θα πέθανε η μισθή, θα ξεκινούσαν επενδύσεις και τα λοιπά στην Ελλάδα. Θα τους κυνηγήσει ο Σαμαράς. Τους κυνηγάει, θα κυνηγήσει τους επενδυτές ο ίδιος. Θα τους κυνηγήσει να φύγουν ή... Δεν ξέρω, δεν το διευκρίνησε. Εκεί ανάμεσα στα τσιτάτα του Λένιν και... δεν πρόσεξαν. Εννοούσε ότι θα τους κυνηγήσει να φύγουν ή θα τους κυνηγήσει να έρθουν. Πάντως είπε ότι θα τους κυνηγήσει ο ίδιος προσωπικά. Και φυσικά αναφέρει ο ίδιος ότι αυτό θα έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία που ήδη αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα. Τρύπα, τη λεγόμενη, ας πούμε. Να πούμε ότι στην ίδια συνέντευξη, στα ίδια στοιχεία μάλλον που έδωσε ο Ροπόλης, αναφέρεται ότι φέτος, για φέτος η μη καταγεγραμμένη, η πραγματική ανεργία, όχι η πέρα από την επίσημη, είναι στο 27%. Μάλιστα. Δεν αναφέρεται εδώ, αλλά είναι στα στοιχεία. Είναι 27% η μη καταγεγραμμένη, η ανεπίσημη, αλλά πραγματική ανεργία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Λοιπόν, και να περάσουμε στην Παλαιστίνη, όπου είχαμε νέες πολύ νεκρές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Οι οποίες ξεκίνησαν το
το βράδυ του Σαββάτου, το απόγευμα μάλλον του Σαββάτου, μεσημέρι προς απόγευμα, κάποια τάγκς άρχισαν να ρίχνουν οβίδες προς κατοικημένες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 4 νεκρούς και 25 τραυματίες, αλλά αργότερα το βράδυ, με συνεχιζόμενες επιθέσεις, οι οποίες κράτησαν και το πρωί της Κυριακής, οι νεκροί συνολικά έφτασαν τους 7. Τα 3 είναι παιδιά. Των οποίων οι 3 είναι ανήλικοι. Και οι τραυματίες στους δεκάδες, δεν έχουν καταμετρηθεί ακριβώς ακόμα και σήμερα, γιατί δεν τηρούνται και εύκολα στοιχεία όταν τρέχει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Ένας αριθμός που δόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, από το Press TV είναι 52 τραυματίες. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι, τουλάχιστον 52 μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή. Έβλεπα πάντως νωρίτερα δηλώσεις από τον Υπουργό Άμυνας, πέρα από τις δηλώσεις του Νετανιάχου, έβλεπα κάποιες δηλώσεις από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, ότι δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια όταν ρίχνουν ρουκέτες από τη Γάζα, εκ των οποίων μία, σε παρένθεση, μία ρουκέτα έπεσε απλά στην αυλή ενός σπιτιού, δεν έσκασε. Αυτές ήταν οι ρουκέτες που έπεσαν, που απειλήθηκε το Ισραήλ. Και είμαστε έτοιμοι, λέει, να κλιμακώσουμε τις πολεμικές μας ενέργειες. Παράλληλα, ο Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κανόνισε συνάντηση με 50 ξένους πρέσβεις στο Ισραήλ, προκειμένου να τους ενημερώσει για την επερχόμενη κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Να δούμε τι περί τίνος πρόκειται αυτή τη φορά. Ναι, πάντως κάπου θα πρέπει να κλείσει και μερικές τρύπες αν θέλει να κάνει πόλεμο, γιατί όπως είπαμε και την άλλη φορά, 6.000 ηλικιωμένοι επιζώντες του ολοκαυτώματος έχουν μείνει χωρίς φάρμακα. Ωστόσο, κάθε κράτος. Μέσα στο κράτος του. Κάθε κράτος δεν θεωρεί κάτι τέτοιο προτεραιότητα, έτσι. Εντάξει, τώρα κάπου εδώ θα βγει και κάποιος μαρξιστής και θα μας πει: να, ορίστε, η κλασική μαρξιστική ανάλυση, όταν μια καπιταλιστική οικονομία είναι σε κρίση, οδηγείται αναπόφευκτα σε πόλεμο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην Ισπανία, όπου υπάρχουν αντιδράσεις ό,τι αφορά την αυτοκτονία λόγω έξωσης. Υπάρχει ένα, θα έλεγα, ισχυρό κίνημα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Οι οποίες είναι πάνω από 500 μέχρι τώρα. Ναι. Οι εξώσεις. Λοιπόν, στοιχεία από αλλού. Σε ό,τι αφορά η πρόθεση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας ότι υπάρχει πρόθεση για προσωρινή διακοπή των εξώσεων. Και αυτό προήλθε από την αυτοκτονία μιας 53χρονης γυναίκας, η οποία πήδηξε από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενα, ενώ πλησίαζαν οι δικαστικοί κλητήρες για να την εκδιώξουν από την κατοικία της. Είναι δεύτερη σε σειρά αυτοκτονία που προκαλεί τέτοιου είδους αντιδράσεις. Υπολογίζεται πως περίπου 350.000 είναι οι άνθρωποι που έχουν εκδιωχθεί από τις οικίες τους εξαιτίας οφειλών προς τις τράπεζες, και εκτιμάται ότι άλλοι 200.000 αντιμετωπίζουν άμεσα, προσοχή σε αυτό, το συγκεκριμένο κίνδυνο. Έχουν βγει δηλαδή τα κατασχετήρια, ας πούμε, και αναμένεται στον επόμενο χρονικό διάστημα να πάνε να τους βγάλουν από τα σπίτια τους. Λοιπόν, την ίδια στιγμή η ανεργία στην Ισπανία έχει σκαρφαλώσει στο 25,8% κατά τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου. Το οποίο το κοιτάγαμε πέρσι, πρόπερσι, το 2010, ότι η Ισπανία είχε ήδη 20% ανεργία, ενώ εμείς είχαμε 16-17% και γελάγαμε, λέγαμε, άρα θα φτάσουμε στα ποσοστά της Ισπανίας, και τώρα έχουμε την ίδια ακριβώς. Λοιπόν, οι τράπεζες, φυσικά, ό,τι σημαίνει και εδώ, έχουν περιορίσει πολύ την παροχή ρευστότητα στην αγορά. Και αναμένεται φυσικά η κατάσταση αυτή να χειροτερεύσει λόγω της οικονομικής κρίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν κατασκηνώσει έξω από τα γραφεία της κρατικοποιημένης τράπεζας Μπάνκια στην
Μαδρίτη, ζητώντας την έβρεση μιας λύσης σε ό,τι αφορά σχετικά με το πρόβλημά τους, σύλλεγουν υπογραφές για την νομοθέτηση μέτρων που θα προασπίζουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών γενικότερα. Βέβαια, ίσως είναι και πιο σωστό να θεωρηθεί να μπει ως πρώτη προτεραιότητα το δικαίωμα στην κατοικία, έτσι, παρά τα δικαιώματα του δανειολήπτη απέναντι στον δανειστή του. Ναι, είναι πιο σημαντικό να κατοχυρωθεί με κάποιον τρόπο και ίσως θα είναι μια καλή κίνηση και στην Ελλάδα να γίνει αυτό με τις συνθήκες που ζούμε. Να απαγορεύεται έτσι. Κάποιες ομάδες που κινούνται θεσμικά, κόμματα ίσως, δεν ξέρω, να περάσουν ένα νομοσχέδιο, να σπρώξουν ένα νομοσχέδιο. Να απαγορεύεται απλά έξω από την πρώτη κατοικία, για παράδειγμα. Το οποίο να κατοχυρώνει ότι δεν θα πετάξεις έξω από σπίτι άνθρωπο που είτε δεν έχει να πληρώσει νίκη, είτε δεν έχει να πληρώσει υποθήκη, είτε ακόμα και κάνει κατάληψη σε έναν τελείως εγκαταλελειμμένο οίκημα, εφόσον δεν έχει να μείνει κάπου άλλο. Το βλέπω λίγο μακρινό για την Ελλάδα. Κάποτε μιλάγανε για σουηδικά μοντέλα στην Ελληνική Βουλή και αυτό είναι το σουηδικό μοντέλο, ή τουλάχιστον το νορβηγικό, που ξέρω σίγουρα ότι είναι έτσι. Δεν σε πετάνε έξω αν δεν σου δώσουν μια εναλλακτική. Ναι. Λοιπόν, και να περάσουμε σε αυτή την είδηση. Προσοχή, απομακρύνετε αν έχετε παιδιά από τις οθόνες σας. Μιλάμε θα τρέξουν για αίματα. Θα τρέξουν αίματα. Τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη, 14/11 από τη ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ. Στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής απεργίας που έχει κηρυχθεί εδώ και ένα μήνα και πλέον, θυμάστε, έχουμε παίξει νομίζω και εμείς το σποτάκι, το μπορείτε να το βρείτε, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σποτάκι από την Ισπανία για την προπαγάνδηση της πανευρωπαϊκής γενικής απεργίας της 14 Νοεμβρίου. Αλλά η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα, οπότε μια τρίωρη στάση εργασίας. Τα μεγάλα συνδικάτα στην Ελλάδα δεν θεωρούν ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, οπότε μια τρίωρη στάση εργασίας στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα αρκεί για να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη εκείνη την ημέρα. Σωστά τα λες, Άρη Πορτοσάλτε. Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο, το τρίωρο, ας πούμε, έχουν καλέσει για τις στη μία η ώρα, νομίζω. Δεν έχω δει κάτι ακόμα, θα το δούμε. Έχουν καλέσει πάντως συγκέντρωση στο Σύνταγμα και η ΓΕΣΕΑ και η ΑΔΔ. Αυτό εμένα που μου μένει ως απορία είναι τι σκέφτεται η ΓΕΣΕΑ όταν καλεί, η ΓΕΣΕΑ όχι η ΑΔΔ. Η ΑΔΔ είναι η ΑΔΔ. Τρεις η ώρα, 12 η ώρα είναι η στάση εργασίας, 12 η ώρα θα κλείσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, το ξέρουμε αυτό. Η ΓΕΣΕΕ τι σκέφτεται όταν καλεί σε στάση εργασίας. Διότι ήδη δυσκολεύονται οι άνθρωποι να κάνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, στο καθεστώς τρομοκρατίας που υπάρχει και με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και που δουλεύουν μόνιμα, σε μόνιμες δουλειές, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που κινδυνεύουν να μην τις ανανεώσουν, φοβάται φυσικά κάποιος να απεργήσει. Πόσο μάλλον να βγει στις 12 η ώρα και να πει κύριε προϊστάμενε, είναι 12, έχει στάση εργασίας, τώρα φεύγω. Μην το ζητάμε, ο ιδιωτικός τομέας δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εκτός από τις ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ καλά οργανωμένα σωματεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να απεργήσει. Πολύ λίγα στον ιδιωτικό τομέα είναι τα καλά οργανωμένα σωματεία. Τι σκοπό, ναι, σε κάποια εργοστάσια που το επιτρέπουν οι συνθήκες και φυσικά τα σωματεία του ΚΚΕ. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Που είναι καλά οργανωμένα και άμα κάνουν απεργία, κάνουν απεργία. Ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι η θεματολογία της αυριανής εκπομπής διαμορφώνεται και πάλι στην ομάδα Newsroom στο Omnia TV. Στη σχετική συζήτηση για την Τρίτη. Στις 10 απόψε το ύποπτο μουσι με έναν εκ των δημιουργών του Alex από το σποτάκι του Omicron Project. Μπορείτε να δείτε σχετικά στην ομάδα The Barbershop και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εκεί γύρω κάπου μετά τις 8. Το υπόσχεσαι? Εκεί γύρω κάπου μετά τις 8. Λοιπόν, αυτά. Γεια και χαρά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.